δεν ακολουθεί τη διαδικασία που έπρεπε και διαμαρτυρηθήκατε έντονα, έτσι. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και διαμαρτυρόμαστε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, γιατί αυτό που έγινε σήμερα δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ούτε ένα ανθρώπινο λάθος. Αποκλείστηκε η οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η μητέρα και η αδερφή του, από τη δίκη για τη δολοφονία του. Αποφάσισε ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας, ο κ. Μπαντουδάκης, ότι δεν θα κληθεί στη δίκη για τη δολοφονία του παιδιού η μητέρα του και η αδελφή του, οι οποίες παρίστανται στην υπόθεση ως υποστηρίζουσες στην κατηγορία εδώ και 14 χρόνια. Αποφάσισε δηλαδή ένας εισαγγελικός λειτουργός για πολλωστή φορά, γιατί είχαμε δυστυχώς πολλαπλά κρούσματα τέτοιου είδους αντιδικονομικών ενεργειών υπόθαλψης του δράστη, και εμένα θα μου επιτρέψετε να λέω των δραστών της δολοφονίας, αποφάσισε ένας εισαγγελικός λειτουργός ότι όταν δολοφονείται το παιδί σου και ζητάς δικαιοσύνη, η ίδια η δικαιοσύνη σε αποκλεί. Αυτό αποτελεί κακοποίηση της ίδιας της έννοιας του δικαίου, αποτελεί βαρύτατη προσβολή του περιδικαίου αισθήματος της κοινωνίας και φυσικά αποτελεί κακοποιητική συμπεριφορά, βαρέως κακοποιητική συμπεριφορά προς την οικογένεια του παιδιού και προς τη μνήμη του. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του Αλέξανδρου μέχρι τέλους, για να αντιδρούμε στα δικαστικά πραξικοπήματα και σκάνδαλα που έχουν σημειωθεί στην υπόθεση αυτή, και τέτοιο πραξικόπημα και σκάνδαλο ήταν η αναιρεθήσα ευτυχώς απόφαση του μικτού εργοτού εφετείου Λαμίας. Θυμάστε τι είχε γίνει στην αίθουσα αυτή, εδώ μέσα, πριν από σχεδόν 3 χρόνια, και θυμάστε με ποια ίηση η πλευρά και του δικαστηρίου και των κατηγορουμένων ενέμενε στο να ρίξει στα μαλακά και τους δύο και να αποφυλακεί στον Κορκονέα. Φτάσαμε να αναιρεθεί με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και κάποιοι δεν έβαλαν μυαλό, αλλά σκέφτηκαν που το πόνειρα ότι θα μπορούσε σήμερα, 11 Μαΐου, να γίνει η δίκη αυτή χωρίς να το μάθει η οικογένεια. Εμείς το μάθαμε τυχαία και ήρθαμε εδώ βεβαίως διεκδικώντας να ασκήσουμε τα δικαιώματα της υποστήριξης της κατηγορίας, που είναι δικαιώματα δικαιοσύνης και δικαίωσης της μνήμης του παιδιού, αλλά ήρθαμε και να διαμαρτυρηθούμε εντόνως και να πούμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτοί οι οποίοι από θέση εξουσίας, από θέση αγγελικής ή άλλης λειτουργικής ιδιότητας επιχειρούν την υπόθαλψη ή την προστασία, ή θα μου επιτρέψετε να πω την επιβράβευση του δολοφόνου Κορκονέα, αυτοί θα πρέπει να ελεγχθούν. Ευτυχώς το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι υπάρχει ακυρότητα, ότι έπρεπε να έχει κλητευθεί η πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, και ευτυχώς η δίκη αναβλήθηκε και δεν έγινε στα μουλοχτά, όπως είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, σε αυτή την ίδια αίθουσα, η δίκη αποφυλάκησης του Σαραλιώτη. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε την οικογένεια του Αλέξανδρου. Η μητέρα του, η Τζίνα Ιτσαλικιάν, και η αδερφή του, η Ριέντα Γρηγοροπούλου, είναι βαθύτατα, όχι απλώς ενοχλημένες, σοκαρισμένες, αλλά και θλιμμένες από αυτή τη μεταχείριση που τους έχει επιφυλαχθεί. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και η ελληνική κοινωνία, η οποία εκφράζεται από τη σύνθεση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο, είναι και ένορκοι που κρίνουν αυτές τις υποθέσεις, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να δείξει ότι δεν έχει πια ανοχή σε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις.